αυτό που φοβόμαστε και εμείς είναι αυτό που φοβούνται και οι εταίροι μας. Ότι δεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού με τα να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Χρειάζεται σίγουρα μια γενναία μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό προκειμένου να είναι βιώσιμο και για τις επόμενες γενναίες, όχι μόνο για τις σημερινές. Πώς εσείς μεταφράζετε αυτή την γενναία μεταρρύθμιση και στην παρούσα φάση του ασφαλιστικού, κύριε Λεκάκη? Κυρία Δουγεράκη, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, όπως αυτό που έχουμε ζητήσει εμείς. Αυτή τη στιγμή που ζητήσαμε, δηλαδή, από τον Πρωθυπουργό, 400.000 ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ αυτή τη στιγμή αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές διότι χρωστούν. Ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό να γίνει κεφαλαιοποίηση των οφειλών, αυτό που ζητάμε τόσα χρόνια, και μεταφορά τους στον ασφαλιστικό, στο τέλος του ασφαλιστικού τους βίου, για να μπορέσουν να γίνουν ενεργοί. Σήμερα που έστω βλέπουμε ότι κάποια πράγματα ίσως πηγαίνουν λίγο καλύτερα, όχι σήμερα, σίγουρα μέχρι τα επόμενα χρόνια θα πάνε καλύτερα στην οικονομία. Αλλά αυτή τη στιγμή όσοι οφείλουν δεν μπορούν να πληρώσουν. Μάλιστα. Ανακεφαλαιοποίηση, λέτε, των οφειλών, και είναι το πρώτο ζητούμενο σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΑΕ. Πολλές φορές έχετε μιλήσει, ωστόσο, και για ομαλοποίηση της αγοράς εργασίας, διότι χωρίς εργαζόμενους δεν θα μπορεί να περπατήσει και να πάει παρακάτω το ασφαλιστικό και δει το συνταξιοδοτικό. Πώς υπό τις παρούσες συνθήκες μπορεί να υπάρξει αυτή η ομαλοποίηση στην αγορά εργασίας, γιατί από μόνο του, παρά του ό,τι λέει ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, δηλαδή τα 3, τα 7 και τα 9 ευρώ, εδώ σε όλους τους τόνους αυτό που φοβούνται και δικοί σας άνθρωποι, δηλαδή εκ των ΕΣΟ, από τη ΓΕΣΕΒΕ, από την ΕΣΕ, από τον ΣΕΤΕ, από το ΣΕΒ, είναι ότι εδώ έρχονται και επιβαρύνσεις για τους εργοδότες και επιβαρύνσεις για τους εργαζόμενους, και έχουμε ακούσει τους ίδιους να λένε ότι, ξέρετε, κοιτάξτε, εδώ θα δούμε παρακάτω και λουκέτα, εδώ παρακάτω θα δούμε και περισσότερες απολύσεις και άλλες μορφές εργοσίας, και αν πάμε στην ελαστικοποίηση, αν πάμε στη μαύρη εργασία και στα υπόλοιπα τα οποία βλέπουμε, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Τι τους απαντάτε? Κυρία Δουγεράκη, και εμείς είπαμε ότι αυτό το πρώτο ζητούμενο θα πρέπει να συζητήσουμε και θα πρέπει να πέσει στο τραπέζι απάνω για να βρεθεί άμεσα λύση. Είναι το σταθερό φορολογικό περιβάλλον που θα πρέπει να υπάρξει στη χώρα γενικά. Δεν μπορούμε κάθε τρεις μήνες να αλλάζουμε δεδομένα και να μην ξέρουμε από πού θα προστατευτούμε και πώς θα έχουμε τα έσοδα για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα φορολογικά μέτρα τα οποία πιθανόν θα έρθουν. Γιατί κάθε μέρα βλέπουμε ότι προβλέπονται και καινούργιοι νόμοι και καινούργιες εγκύκλοι βγαίνουν στο φορολογικό και δεν μπορεί να βρεθεί πλέον μία άκρη. Δηλαδή, πλέον οι επιχειρηματίες έχουν μπει σε ένα φαύλο κύκλο χωρίς να μπορούν να υπολογίσουν τα χρήματα που θα πρέπει να πληρώσουν αύριο. Ένα σταθερό λοιπόν φορολογικό περιβάλλον σήμερα στη χώρα θα έφερνε σίγουρα καινούργια δεδομένα στην αγορά. Και σίγουρα θα βοηθούσε πάρα πολύ στην κατεύθυνση το να ομαλοποιηθεί η αγορά και έστω τα χρήματα αυτά τα λίγα που υπάρχουν σήμερα να μπορέσουν να αντιδιωτευθούν και να χρησιμοποιηθούν για να έχουμε μια μικρή ανάπτυξη. Ομαλοποίηση αγοράς εργασίας και σταθερό φορολογικό σύστημα, και εσείς μιλάτε για να παραμείνουμε στον ίδιο αριθμό λουκέτων που μας λέγατε πριν από τις γιορτές, ότι 89 επιχειρήσεις κάθε μέρα στη χώρα βάζουν λουκέτο απολύοντας και τους εργαζόμενούς τους, ή για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό, κύριε Λεκάκη? Όλος αυτός ο φαύλος κύκλος που δημιουργείται, κυρία Δουγεράκη, αν μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτά τα πράγματα και να έχουμε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, ένα σταθερό ασφαλιστικό και τα θέματα αυτά που συζητάμε, την κεφαλαιοποίηση των οφειλών και μια ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τα φορολογικά ταμεία, τα οποία θα είναι σε βάθος χρόνου και όχι σήμερα να τις ψηφίζουμε και αύριο να τις κλείνουμε, θα μπορέσουν να ομαλοποιήσουν έστω προσωρινά την αγορά και πιθανόν και σε βάθος χρόνου να μειώσουν και τα λουκέτα αυτά που παρουσιάζονται σήμερα στην αγορά και να μειώσουν και την ανεργία. Ναι. Από τη μία, βέβαια, θριαμβολογεί το Μαξίμου, θα έλεγε κάποιος εντός εισαγωγικών, για αυτή τη συμφωνία με τους εργοδοτικούς φορείς, τους τέσσερις. Από την άλλη, βγήκε απέναντί σας και το είδατε στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέγοντάς σας ευθέως, κύριε, την πατήσατε κοινώς με αυτά τα οποία συμφωνήσατε με τον κύριο Τσίπρα. Νιώθετε ότι έτσι είναι τα πράγματα, εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ? Όχι, κυρία Δουγεράκη, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Το αν βγαίνει η κυβέρνηση και διαβολογεί για μια συμφωνία είναι λάθος και αυτό είναι επικοινωνιακό και καθαρά επικοινωνιακό. Εμείς δεν συμφωνήσαμε σε καμία κατεύθυνση στα πράγματα αυτά που συζητούνται σήμερα για το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό αυτό δεν συμφέρει κανέναν και δεν εξυπηρετεί κανέναν. Αλλά προκειμένου να χάσουμε όλη την αγορά εργασίας,
θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Σίγουρα, σαν εργοδότης, εμείς συμφωνήσαμε στο να υπάρχει μια αύξηση του 1% το οποίο θα επιμεριστεί μισό και μισό, μισό οι εργοδότες, μισό οι εργαζόμενοι. Αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν πέσουν για όλα τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει συμφωνία για μας. Μάλιστα. Μέχρι πότε αυτό και οι, όροι ή προϋποθέσεις, δεν ξέρω, πάρτε όπως θέλετε εσείς την ερώτηση, όροι ή προϋποθέσεις, μέχρι πότε και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις αυτή η κατάσταση, κύριε Λεκάκη, γιατί ουδέν μονιμότερον του προχείρου. Βεβαίως, κυρία Γιουράκη, έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας από την ημέρα εκείνη που έγινε η συνάντηση στο Μαξίμου. Συστάθηκε μια ομάδα εργασίας, η οποία συνεδριάζει σχεδόν καθημερινά, προκειμένου να βρεθούν οι μέσες λύσεις και να δούμε σε ποια κομμάτια, τουλάχιστον προς το ασφαλιστικό, θα μπορέσουν να βελτιωθούν για να μπορέσει να υπάρχει μια καλύτερη εξέλιξη στο θέμα αυτό. Δεν θα αποφασίσει δηλαδή μονομερώς η κυβέρνηση, θέλετε να πείτε, και οι τεχνοκράτες ή οι υπουργοί. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, να υπάρχει εργασία πριν την όποια απόφαση και με τα δικά σας τα τεχνικά κλιμάκια, αυτό λέτε. Βεβαίως, κυρία Γεράκη, έτσι έχει, αυτό ήταν το τέλος της συζήτησης στο Μαξίμου, ότι θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας για να επεξεργαστεί όλο το ασφαλιστικό και να δώσουμε εμείς που δεν συμφωνούμε και που συμφωνούμε και τι θα πρέπει να αλλάξει και αν μπορεί να αλλάξει. Από πότε αυτό? Αυτό έχει ξεκινήσει από την επόμενη μέρα από τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου. Ναι. Και οι εξελίξεις θα έρθουν τις επόμενες μέρες. Και η επιβολή του 1% και του μισό της 100% στους ίδιους τους εργαζόμενους από την επόμενη ακριβώς ημέρα και μέχρι πότε? Αυτό είναι υποσυζήτηση, κυρία Δουγεράκη. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε τις εξελίξεις. Την Τετάρτη θα είμαι στην Αθήνα πάλι, γιατί έχουμε Προεδρείο στην ΚΕΣΕΒΕ και θα γνωρίζουμε πού ακριβώς έχει φτάσει η ομάδα εργασίας και σε ποια πλαίσια θα μπορέσει να προχωρήσει και αν θα αποφασίσει μονομερώς πλέον η κυβέρνηση, πλέον αν δεν συμφωνούμε εμείς σε πολλά πράγματα ή θα είναι μια κοινή απόφαση. Μάλιστα. Την Τετάρτη λοιπόν θα δοθεί οριστικά η απάντηση από τη δική σας την πλευρά, λέτε, στην πρόταση της κυβέρνησης. Προς το παρόν τίποτα. Προς το παρόν τίποτα. Μάλιστα. Η Τετάρτη είναι μέρα οριακή για την απάντηση που θα δώσετε και ως ΓΕΣΕΒΕ και ως ΕΤΕ και ως ΣΕΒ, κυρία. Η Τετάρτη είναι σαν ΓΕΣΕΒΕ η απάντηση. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί τουλάχιστον από την ΕΣΕΑ, από την ΓΕΣΕΑ, από την άλλη πλευρά, ξέρετε ότι υπάρχουν και ισχυρότατες αντιδράσεις, κύριε Λεκάκη. Βεβαίως, κύριε Αλγεράκη, και είμαστε και σε επαφή και γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται στην αγορά. Και σίγουρα και εμείς δεν θα συμφωνήσουμε σε ένα ασφαλιστικό το οποίο θα είναι καταστροφικό για όλους. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά της ΓΕΣΕΒΕ.